Σήμερα θα ξεπακετάρουμε, που λέτε. Και θα κάνουμε και λίγο σουσού για το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά πέρασα χάλια. Εγώ θα συνεχίσω να βάζω εδώ πέρα πλυντήρια. Εδώ επικρατεί ένας χαμός. Σιντερέλες και σιντερέλες, καλώς ήρθατε. Το σιντερέλ μόνο θα το κόψω. Σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Σήμερα θα ξεπακετάρουμε, που λέτε. Τέλος οι διακοπές. Τρέχει official και στην Αθήνα. Καλώς ήρθε το φθινόπωρο. Και θα κάνουμε και λίγο σουσού για το καλοκαίρι. Πρέπει όμως, για να το κάνουμε αυτό κάπου, να σας τοποθετήσω. Εδώ επικρατεί ένας χαμός. Και εδώ κάνω κάτι τέτοιο, πρέπει να το αφήνω κάτω. Προχωράμε. Και εδώ όλα αυτά αχούρι. Και εδώ στο σαλόνι επίσης έχουμε, μισό να σας δείξω, πραγματάκια. Και εδώ, εδώ όλα αυτά τα κουτιά θέλουν πέταμα. Παπουτσάκια εδώ πεταμένα όλα. Γενικότερα ρε παιδί μου, πρέπει να κάνουμε μια ωραία συμμαζεματική. Ξεκινάμε. Θα σας βάλω λίγο να καθίσετε εκεί πέρα κάτω, διότι δεν μπορώ να σας τοποθετήσω καπόλου και να βλέπετε να τακτοποιώ τα πράγματα. Εδώ σε αυτή τη λεκανούλα θα βάλω τα άπλυτα και ξεκινάμε λίγο να σχολιάζουμε το καλοκαίρι. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι για μέσα το μήνας Μάιος και Ιούνιος μέχρι και τέλη Ιουνίου είναι η πιο δύσκολη, γιατί είναι όλα τα event, water, boomad, τα οποία θέλουν τρομερή προετοιμασία, γυρίσματα πριν, φωτογραφίσεις, πρόβες, ρούχα, χίλια δυο ραντεβού. Οπότε έχω ένα θεματάκι εκείνους τους δύο μήνες, συνολών τα άλλα τα εμπορικά στο Instagram, το YouTube, διαγωνισμούς και. Οπότε μέχρι και τέλη Ιουνίου, να σας πω την αλήθεια, φύσκα. Πήγα στο Σαντορίνη γιατί είχα να κάνω έναν διαγωνισμό με την Bauerhead και πήγα να διαφημίσω το One and One, το οποίο ήταν εξαιρετικές έτσι σουίτες, τρία δωματιάκια στη μία, αν θυμάμαι καλά. Παρ' όλα αυτά πέρασα χάλια γιατί λίγο με ταλαιπωρεί η Σαντορίνη. Αλλά θα σας πω και στη συνέχεια και άλλα πραγματάκια για τη Σαντορίνη. Όλα τα άπλυτα μπαίνουν εδώ πέρα. Ναι, μετά πήγα Μύκονο από Σαντορίνη, γιατί είχα φωτογράφηση με την Πατρόν, την τεκίλα. Πήγα δύο μέρες Μύκονο. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε η Μύκονος φέτος. Δεν είχε τόσο κόσμο όσο πέρσι. Βέβαια και πέρσι είχα πάει τέλη Αυγούστου και πάλι δεν είχε κόσμο. Έχει πέσει τον συντάξει, μην λέμε ψέματα. Έχει πέσει πάρα πολύ. Αλλά ό,τι και να λέμε, η Μύκονος έχει τις καλύτερες θάλασσες της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι αυτή. Παρένθεση, όταν έχετε χειραποσκευή και θέλετε να χωρέσετε τα ρούχα σας, πράγματά σας, whatever, πάρτε αυτά εδώ και στριμώξτε τα εδώ μέσα. Θα δείτε ότι θα έχετε πολύ περισσότερο χώρο από ό,τι πριν. Μετά πήγα Θεσσαλονίκη, ανέβασα το μωρό επάνω γιατί έδιωξα την νταντά που είχα. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε να βάλουμε πλυντήρια, θαρώ. Φορεματάρα τζούντα την οποία δεν την τίμησα, πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Όπου θα το βάλω τώρα, κάπου θα σκεφτώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η μπαλίτσα του Νάκη, γιατί εμένα οι μπαλίτσες μου, οι μικρές χειραποσκευές, είναι στην Αθήνα. Φορματάρα τζούντα. Δεν την έβαλα στο νησί γιατί εκεί είχε αέρα. Και δεν ήθελα να έχουμε και ένα ατυχηματάκι. Αυτά που λέτε. Τα νέα. No joke, σας έχω βάλει κυριολεκτικά πάνω στην τουαλέτα. Να βάλουμε το πλυντήριο και τώρα να πούμε για το καλοκαίρι. Ωραία, γαμό, δεν με ενθουσίασε τόσο. Θα ήθελα ας πούμε να πάω περισσότερες διακοπές με το μικρό. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο αυτό γιατί μόνη μου με το παιδί ψιλοφοβάμαι να πάω. Αν δεν έχω τη μαμά μου ή αν δεν είναι ο Δημήτρης να πάμε όλοι μαζί, είναι δύσκολο και οι φίλοι μου δουλεύουν 24-7, δεν μπορούν να παίρνουν άδειες, δεν έχουν τα ωράρια που έχω εγώ. Οπότε θα ήθελα λίγο παραπάνω ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, πήγαμε Χαλκιδική και λεπτοκαριά απλά τα μόνα κουτουλού κουτουλού. Αυτό ήταν το καλοκαίρι μου, εμένα. Γράψτε μου στα σχόλια το δικό σας, πώς περάσατε. Εγώ θα συνεχίσω να βάζω εδώ πέρα
πλυντήριο. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Bye!